Από την εκπομπή 100 και μία νύχτες κινηματογράφου θα παρακολουθήσουμε απόψε, φίλοι μας, δύο ταινίες του Ζακ Τουρνέρ. Γεννημένος στο Παρίσι, ο Ζακ Τουρνέρ ανήκει με το έργο του στον Αμερικανικό κινηματογράφο, όπου διακρίθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Ασχολήθηκε με τα περισσότερα είδη της 7ης τέχνης, αλλά οι επιτυχίες του συνδέονται με το φιλμ νουάρ και τις ταινίες τρόμου. Το αφιερωμά μας περιλαμβάνει δύο τέτοια δείγματα, ένα από το κάθε είδος. Πρώτο το φιλμ νουάρ, Αμαρτωλός και δολοφόνος, γυρισμένο το 1947. Ένας detective ερωτεύεται μια διπρόσωπη, τη μοιραία γυναίκα, και βρίσκεται αιχμάλωτος του παρελθόντος. Πρωταγωνιστούν οι Robert Mitchum, Kirk Douglas και Jane Greer. Αμέσως μετά το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συνέχεια με την ταινία φαντασίας «Οι άνθρωποι γάτες». Ένα παιχνίδι φωτοσκιάσεων, υπενεκτικού τρόμου και αμφιβολίας, αφού η γυναίκα που ανήκει σε φυλή ελουροειδών μεταμορφώνεται σε πάνθυρα. Στους κεντρικούς ρόλους η Σιμών Σιμών και Κεντ Σμιθ.